φορά πρόκειται για τον ετήσιο χορό μας στο χωριό, στο Κέζαρη, ο οποίος πέρσι λόγω των πυρκαγιών δεν έγινε. Αναγκαστήκαμε να τον αναβάλουμε. Ήταν η περίοδος τότε που, αν θυμάστε, είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και στον Εύρο και στην περιοχή το δικό μας Κασιτερών, στο Κέζαρη και όλα αυτά. Και ευτυχώς φυσικά δεν χάσαμε το ωραίο μας δάσος του Κιζαρίου, που είναι πραγματικά κάτι το οποίο καλό είναι να το έρθουν να το επισκεφτούν, γιατί αξίζει τον κόπο. Εν πάση περιπτώσει, με το κενό το περσινό, συνεχίζουμε φέτος την παράδοση αυτή του ετήσιου καλοκαιρινού χορού μας. Και είμαστε, πιστεύω, έτσι αρκετά προετοιμασμένοι να δεχθούμε τον κόσμο, να περάσουμε καλά, να ανταμώσουμε, να τα πούμε και να δώσουμε φυσικά και ζωή και πνοή πάλι στο χωριό μας. Ο Σύλλογος και γενικώς οι κάτοικοι του Κιζαρίου τους βλέπουμε πάρα πολύ ενεργούς, πάρα πολύ δραστήριους. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να δραστηριοποιήσετε και να είστε και τόσο ενωμένοι μεταξύ σας? Ναι, η αλήθεια είναι ότι όπως κάθε σύλλογος περάσαμε και εμείς διάφορα στάδια. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα που είχαμε έτσι μειωθεί ως δράσεις, είχαμε μειώσει τις δράσεις μας, από το Φλεβάρι τώρα έχουμε επαναδραστηριοποιηθεί. Τα περισσότερα άτομα, βέβαια, ίσως και αυτό είναι το μυστικό, διαμένουμε Κομωτινή και μπορούμε να βρεθούμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και να κάνουμε αποφάσεις, εκτός από τον αντιπρόεδρο του συλλόγου που διαμένει στις Άπες και εκείνος. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κάτοικοι Κομωτινής, γιατί όσοι επιτοπλίστων πλέον περισσότεροι κάτοικοι του χωριού είναι κάτοικοι Κομωτινής. Έχουμε και κάποιους στο Σαψί, στις Άπες, και στο χωριό το ίδιο είναι γύρω στα 30 άτομα. Και οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και τα παιδιά που έρχονται και επισκέπτονται τους γονείς. Αυτή η πολυδιάσπαση ίσως τα προηγούμενα χρόνια να είχε δημιουργήσει, να είχε μειώσει την δυνατότητά μας να βγούμε προς τα έξω. Αλλά καθώς μπήκαμε έτσι κάποια άτομα τα οποία μπορούμε να τρέξουμε και κάποια πράγματα, ξαναδραστηριοποιήθηκε ο Σύλλογος και κάνουμε αρκετές δράσεις. Ήδη από το φθινόπωρο κάναμε το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου που είχε χρόνια να αναβιώσει, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Κάναμε την εκδήλωση με το Βλάση τον Αχτζίδη, μια πολύ όμορφη εκδρομούλα. Τώρα το ετήσιο χορό μας και φυσικά έπεται και συνέχεια. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι το να πραγματοποιούνται δράσεις στους οικισμούς? Οι οικισμοί που, όπως μας προαναφέρατε, όχι μόνο το Κίζαρη, αλλά παρατηρούμε και όλοι οι οικισμοί, όχι μόνο της Ροδόπης, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, μειώνονται οι πληθυσμοί που μένουν εκεί. Υπάρχει δηλαδή, είμαι η μεταφορά του κόσμου στα αστικά κέντρα. Οπότε πόσο σημαντικό θεωρείτε είναι να γίνονται τέτοιες δράσεις εντός των οικισμών? Θα το θέσω στη βάση την εξής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς να ξέρουμε ποιες είναι οι ρίζες μας. Δεν είναι, εντάξει, η ρήμος είναι γνωστή και τη ζούμε τώρα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Και καλό είναι φυσικά να μπορούσαμε να μένουμε στα χωριά μας, πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ξεκινήσαμε. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Να τιμήσουμε τους προγόνους μας, τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους, από την πατρίδα τους και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα για να βρουν νέα προκοπή και να ριζώσουν και να μπουν μέσα στη διαδικασία του ελληνισμού, μέσα στον ελληνισμό και να μπορέσουν να προοδεύσουν και να κάνουν τις οικογένειές τους. Άρα για μένα μπορεί να μην πήγα πολλές φορές στο Κίζαρη, να μην έμεινα, αν και γεννήθηκα στις 40 μέρες εκεί ήμουνα, μπορεί να μην έμεινα πολύ καιρό στο Κίζαρη, αλλά πάντα ήξερα ότι το Κίζαρη είναι η ρίζα μου, είναι το χωριό του πατέρα μου, είναι το μέρος εκείνο που έχω την αναφορά μου, ότι είμαι παιδί προσφυγικής οικογένειας που προήρθα από τον Πόντο. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε και πρέπει να το μεταλαβαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές, τα δικά μας τα παιδιά, να το νιώσουν και να το ξέρουν. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Και πιστεύω αυτό είναι το μυστικό, αυτή είναι η κινητήριος δύναμη όλη αυτή τη προσπάθεια. Παρακολουθώντας λόγω και της δουλειάς και κάνοντας το ρεπορτάζ στον Διάβλο, κυρία Ελευθεριάδου, όλο το καλοκαίρι, τις δράσεις διάφορων συλλόγων, βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να επαναδραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά με το σύλλογο. Εσείς το δικό σας έχετε νέα παιδιά? Έχουμε νέα παιδιά και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, αφού τελειώσουμε και με αυτή την εκδήλωση, να κάνουμε μια δραστηριοποίηση και των νέων παιδιών, των παιδιών μας,
να μπουν μέσα αυτή τη διαδικασία, διότι εμείς έχουμε περιορισμένο χρόνο, τον οποίο από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε, περιορισμένα χρόνια δηλαδή, χρόνια, δεν ξέρουμε πόσο θα είμαστε στη διοίκηση του συλλόγου, επομένως πρέπει να προετοιμάζουμε την επόμενη γενιά, να έρθει κοντά μας και να λάβει τα ενία, όπως είναι και το πιο φυσιολογικό να γίνει. Οπότε, δίνουμε ραντεβού το Σάββατο στην πλατεία του Κίζαρη. Ναι. Όπου, εκεί τι να περιμένουμε? Ένα παραδοσιακό ποντιακό γλέντι. Από τα κιζαριώτικα γλέντια που οι γνωρίζοντες θεωρούν ότι είναι τα πιο έτσι γνήσια ποντιακά κοινοπυρηνικά γλέντια, μέχρι το πρωί. Γιατί τόσο κρατάνε τα δικά μας τα γλέντια, είναι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Να περάσουμε καλά, όμορφα, σαν μια μεγάλη παρέα, να το διασκεδάσουμε, αυτό θέλουμε, και να βρεθούμε όλοι μαζί, εμείς οι κυζαρικότες που είμαστε στην Κομωτινή και στο Σαψί, και δυστυχώς καμιά φορά δεν βρισκόμαστε ούτε σε αυτό το μέρος. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία τόσο στο γλέντι, αλλά και στις όλες δράσεις τις οποίες πρόκειται να κάνετε με το σύλλογό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.